Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου με λεωφόρο Στρατού. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ ομάδα κουκουλοφόρων να ρίχνουν πρώτα φωτοβολίδες στο εσωτερικό του κτιρίου και αμέσως μετά να εισέρχονται σε αυτό. Η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και στην κατάσβεση πήραν μέρος 8 πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες. Κουκουλοφόροι προσπαθούν να σπάσουν την περίφραξη στο διατηρητέο κτίριο στη διασταύρωση των οδών Λεωφόρου Στρατού 19 και Σαρανταπόρου στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα της συγκέντρωσης άκουσα οργανωμένα συνθήματα οι αρχές την ώρα που κατέβαιναν κάτω. Φωνάζουν συνθήματα και κρατούν πυρσούς και φωτοβολίδες. Όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε η ΕΡΤΡΙΑ, οι άγνωστοι πετούν τα έφλεκτα αντικείμενα μέσα στο κτίριο. Άλλοι εισβάλλουν στο εσωτερικό. Λίγο αργότερα ξεσπά φωτιά. Μετά από κάποια ώρα, ίσως κανά 20 λεπτό, το τέταρτο, δεν θυμάμαι ακριβώς, εκδηλώθηκε η φωτιά. Και 10 άτομα μπήκανε μέσα με κουκούλες, μπράβο, και πετάξανε τα πράγματα. Και πετάξανε κάτι σαν βόμβες τώρα... Βάλουν δηλαδή με την αναπτήρια φωτιά και τα πετάξανε μέσα. Λόγω της παλαιότητας του νεοκλασικού η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα. Επεκτείνεται και στο δεύτερο όροφο ενώ καταραίει και η οροφή. Αν και το διόροφο κτίριο τελεί υποκατάληψη εδώ και καιρό, την ώρα της επίθεσης δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν γερανοφόρα οχήματα της πυροσβεστικής. Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και οι πυροσβέστες απέτρεψαν το ενδεχόμενο επέκταση σε διπλανές πολυκατοικίες. Ήταν μια επικίνδυνη πυρκαγιά σε ένα παλαιό διατηρητό κτίριο, επί του Λεωφόρου Στρατού, με επικινδυνότητα λόγω της παλαιότητάς του. Η υπηρεσία μας επενέβη άμεσα με 7 πυροσβεστικά, οχήματα, άμεση επέμβαση και κατασβέστη την πυρκαγιά. Απετράπει ο κίνδυνος επέκτασής της. Τις συνθήκες κατά από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά ερευνά και η αστυνομία. Come on!